τροποποιεί στις δημοσκοπήσεις, φαίνεται ότι κρατάει τις δυνάμεις του και σε κάποιες από αυτές ενδεχομένως κάνει κάτι περισσότερο. Πιστεύετε ότι με αυτά που συμβαίνουν στην αριστερά θα μπορούσε το κόμμα σας να κάνει κάτι περισσότερο, δηλαδή να έρθει στο προσκήνιο με ένα πολύ μεγαλύτερο ποσοστό? Κοιτάξτε, εμείς βεβαίως παρακολουθούμε και τις δημοσκοπήσεις και συνολικά τις εξελίξεις. Δεν είναι όμως για μας αυτό το αποκλειστικό κριτήριο. Κριτήριο... Αν ένα κόμμα δεν έχει κριτήριο να κυβερνήσει τον τόπο, ποιο είναι? Δεν ακούσατε τι είπα. Όχι, δεν είναι κριτήριό μας να παρακολουθούμε αποκλειστικά τις δημοσκοπήσεις. Δεν βγάζουμε από εκεί μόνο ασφαλές συμπέρασμα κατά πόσο. Είχαμε στις εκλογές. Και στις εκλογές, σε όλες τις τελευταίες εκλογικές αναμετρήσεις, αποτυπώνεται μια σταθερή και σημαντική άνοδος του ΚΚΕ και θεωρούμε ότι και με τη στάση του δείχνει ότι πραγματικά ασκεί το ρόλο της αντιπολίτευσης στην κυβέρνηση, και αυτό δεν κρίνεται μόνο από το εκλογικό ποσοστό, δεν κρίνεται μόνο, κρίνεται και από τη στάση στη Βουλή και στην Ευρωβουλή, κρίνεται όμως και από τη σταθερότητα και τη συνέπεια που δείχνει σε όλους, στην οργάνωση όλων των μεγάλων αγώνων σε κρίσιμους χώρους, όπως για παράδειγμα στη Λάρκο, όπως για παράδειγμα στα μεταλλεία της Χαλκιδικής, όπως για παράδειγμα στα σχολεία, στα νοσοκομεία, εκεί που πραγματικά κρίνεται, αν θέλει, το δίκαιο και τα βρίσκει και σκούρα η κυβέρνηση να παρουσιάζει και να περνάει το αφήγημα ότι εδώ είμαστε χωρίς αντιπολίτευση. Ναι, εντάξει, το καταλαβαίνω. Εκεί εκτιμάει λοιπόν το ΚΚΕ. Είπατε ότι τα βρίσκει σκούρα η κυβέρνηση. Η κυβέρνηση όμως εξακολουθεί να νομοθετεί με βάση το ιδεολογικό και πολιτικό της αφήγημα. Ένα αφήγημα το οποίο ένα μεγάλο μέρος του ελληνικού λαού το απεδέχθη στις εκλογές και είπε ότι με αυτό θέλω να προχωρήσω. Δεν απεδέχεται το δικό σας αφήγημα για να κυβερνήσετε. Σας ξαναλέω λοιπόν. Ναι, αυτό είναι ότι κεφαλαιόδες ζήτημα. Το τι πολλές φορές και με τι κριτήρια καταλήγει ο ψηφοφόρος στην κάλπη και με διλήμματα, κατά τη γνώμη μας πολλές φορές ψευτοδιλήμματα εκβιαστικά που τίθενται την περίοδο των εκλογών. Εγώ δεν πιστεύω ότι εκβιάζει το ελληνικό λαό. Δεν είναι εύκολο να εκβιάσει τον κόσμο. Δεν το λέω με την έννοια. Κάποιος πείθει, κάποιος δεν πείθει, ναι, κάποιος θεωρεί είναι ότι. Είναι πολλές φορές αυτό το που παρουσιάζεται το σταθερότητα ή χάος, που τελικά αποδεικνύεται ότι όσο πιο σταθερές, μάλλον και κυβερνήσεις που φάνηκε ότι δεν θα ήταν σταθερές, γιατί όπως είπατε και πριν είχε ενδιαφέρον αυτό πώς διαμορφώθηκε τα προηγούμενα χρόνια ο εκλογικός χάρτης κυβερνήσεις που όλοι βρέθηκαν παντού ή συναντήθηκαν όλοι με όλους, όταν έχει ανάγκη δηλαδή το αστικό πολιτικό σύστημα να περάσει αυτά που θέλει, μνημόνια και μέτρα, νομοθετήματα κλπ. Δεν βρήκαν δυσκολίες τα κόμματα που κατά τα άλλα σε αυτή την περίοδο φαίνεται να έχουν χαόδεις ιδεολογικές δυσκολίες. Άρα εκεί θεωρούμε ότι κρίνεται το πόσο σε πόσο καλύτερη θέση θα βρίσκεται το εργατικό λαϊκό κίνημα, και εκεί δίνει τις δυνάμεις του κουμπά και θεωρούμε ότι με επιτυχία. Εσείς πιστεύετε ότι αυτή τη στιγμή η χώρα μας, έτσι όπως μας το περιγράφετε για την αστική δημοκρατία, αυτή την περιγραφή που κάνατε νωρίτερα και γενικότερα, με την επιρροή των ξένων δυνάμεων και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που είναι πάρα πολύ ισχυρή στη χώρα μας και σε οικονομικό αλλά και σε άλλα επίπεδα, θεωρείτε η χώρα είναι ένα προτεκτοράτο αυτή τη στιγμή, ή θεωρείτε ότι είναι μια ελεύθερη δημοκρατική χώρα η Ελλάδα? Δεν μιλήσαμε για προτεκτοράτο. Εγώ ρωτάω, ξέρετε, δεν ξέρω. Οι ελληνικές κυβερνήσεις παίζουν συγκεκριμένο ρόλο. Δεν θεωρούμε ότι άγονται και φέρονται, να το πω έτσι. Κάνουν επιλογές να υπερασπίσουν τα συμφέροντα και της ελληνικής άρχουσας τάξης, που έχει διαφορετικά συμφέροντα, και γι' αυτό, αν θέλετε, ανεβοκατεβάζουν και κυβερνήσεις ανάλογα και με το ποιος σε κάθε περίοδο έχει. Όμως, το σίγουρο είναι ότι η θέση της χώρας και η εμπλοκή της στα μεγάλα και στους πολεμικούς κινδύνους, επειδή αναφερθήκατε και σε αυτά, αλλά και η θέση της στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τελικά προς όφελος των λαών δεν εξελίσσεται, και τα βλέπουμε και πώς γίνονται και στο προσφυγικό και στους κινδύνους στον πόλεμο κλπ. Μου προκαλεί εντύπωση η απάντησή σας. Ξέρετε γιατί? Έχουμε μια κρίση με το μνημόνιο επί χρόνια. Έχουμε μια καπιταλιστική κρίση στην Ευρώπη και στην Αμερική. Πότε το ΚΚΕ θα πάρει πάνω το, όχι να ανεβαίνει μια μονάδα, με τόσους κοινωνικούς αγώνες, είναι στην πρωτοπορία. Τι γίνεται, η κοινωνία δεν ακούει, η κοινωνία είναι πολύπλοκη μεν, τι συμβαίνει? Σας ικανοποιεί ειλικρινά αυτή η απάντηση που δώσατε λίγο πριν?
Κοιτάξτε, το ΚΚΕ δίνει μάχη και δεν νομίζω να φαίνεται φυσικασμένο ούτε ικανοποιημένο ποτέ. Δεν είπα αυτό. Όμως είναι σημαντικό και δεν είναι αμεληταία σε αυτές τις συνθήκες το ότι, για παράδειγμα, γιατί κοιτάξτε, πρέπει και τα εκλογικά αποτελέσματα βλέπουμε και πιο σύνθετα. Σε κρίσιμες λαϊκές συνοικίες, στην Αθήνα, στις εργατικές γειτονιές, στην περιοχή που ήταν η Λάρκο, όπου εξελίχθηκαν αγώνες, το τι ποσοστά πήρε και εκεί το ΚΚΕ. Αλλά δεν παίζει ρόλο αυτό όμως. Το ρόλο παίζει συνολικά. Τι παίρνει και πώς το κρίνει. Αυτό δείχνει. Έτσι, μια γειτονιά μπορεί να βγει πρώτη, αλλά δεν. Το πώς δεν είναι θέμα. Δεν είναι γειτονιές και ούτε δευτερεύουσα σημασία χώροι. Δεν είπα εγώ δευτερεύουσα, εσύ το είπατε. Γι' αυτό, αν θέλετε, ρίχνουμε και εκεί την βάρη και θεωρούμε. Για να πάω στον κύριο Ξέρετε, όσο δεν φέρνει ο χρόνος, όσο δεν φέρνει η ώρα. Για να ακούσουμε και το Κομμουνιστικό Κόμμα τι λέει για την τρέχουσα πολιτική κατάσταση. Αυτό που συμβαίνει με το ΣΥΡΙΖΑ, πιστεύετε ότι μπορεί η αριστερά εκεί να ορθοποδήσει, να μας δώσει κάποιο άλλο μήνυμα θετικό για το μέλλον? Είναι μια κουβέντα αυτό. Δεν νομίζω ότι έχει καμία σχέση με την αριστερά, ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ, ούτε οι διαδικασίες αυτές που ακολουθούνται. Είναι μια προδιαγεγραμμένη πορεία εκφυλισμού που ακολουθείται και νομίζω ότι ακόμα και τα όσα αυτό το διάστημα εκτελήσονται δημιουργούν μάλλον περισσότερο αποστροφή παρά προσδοκία. Και εμείς δεν το θεωρούμε, να το πούμε, ότι ο κόσμος θα έπρεπε να έχει προσδοκία στις εξελίξεις ούτε προς το ΣΥΡΙΖΑ ούτε προς το ΠΑΣΟΚ. Δηλαδή, συνολικά τη σοσιαλδημοκρατία, που δεν είναι, πώς το λένε, δεν μπορούν να ξαναβαφτιστούν ξαφνικά. Έχουν μια συγκεκριμένη πορεία και ξέρετε, η σοσιαλδημοκρατία έχει πορεία και στη χώρα μας και ευρωπαϊκά. Και τώρα και οι τελευταίες εξελίξεις στη Γερμανία και σε σχέση με το προσφυγικό δείχνουν ότι και η σοσιαλδημοκρατία, όταν παίζει μια χαρά το ρόλο που χρειάζεται, ανάλογα με το... Με το τι ανάγκες έχει. Ναι, αλλά ιστορικά όμως. Και είναι και υπεύθυνη πολλές φορές με τη στάση που κρατάει, γιατί τροφοδοτεί και την ακροδεξιά. Πάντως ιστορικά αυτά τα δύο κόμματα, δηλαδή το, αν το πω σημειολογικά, το ΚΚΕ ιστορικό και το Κομμουνιστικό Κόμμα, συνυπήρξαν σε μια πάρα πολύ δύσκολη περίοδο για την Ελλάδα και μετά τον Εμφύλιο και στη Χούντα κτλ. Και μετά έγινε ο διαχωρισμός. Τώρα, γιατί τους βλέπετε ως απέναντι αυτούς τους ανθρώπους? Εγώ να σου πω, δεν είναι θέμα ούτε το απέναντι ούτε το δίπλα. Ναι. Το θέμα ποιο είναι, ότι μπορεί να έχει καμία σχέση με... Γιατί σας λέμε ότι δεν είναι γεωγραφικό? Με αυτό που ο κόσμος έχει στο μυαλό του ως αριστερά, η σύμπραξη με το ΝΑΤΟ, ο διαβολικά καλός Τραμπ, για να πούμε και τι κάναν και όσο ήταν η κυβέρνηση, οι βάσεις από άκρη σ' άκρη σε όλη τη χώρα, τα μνημόνια, τα αντεργατικά μέτρα που πάρθηκαν από κυβερνήσεις, είτε με το ένα πρόσημο είτε με το άλλο. Αυτό που σήμερα, ας πούμε, κάνει η σοσιαλδημοκρατική κυβέρνηση της Γερμανίας μπορεί να έχει καμία σχέση με αυτό που θεωρείται πρόοδος ή που έχει ο κόσμος στο μυαλό του τέτοιο. Γι' αυτό λοιπόν λέμε ότι καμιά προσδοκία δεν μπορεί να έχει ο εργαζόμενος λαός από ξαναζεσταμένες και δοκιμασμένες συνταγές. Μάλιστα. Και αυτό εκεί που πραγματικά σήμερα, αυτό που είναι το κρίσιμο, γιατί ξέρετε, είναι και πολύ μακριά από τις αγωνίες του όλη αυτή η αποκρουστική αντιπαράθεση που εξελίσσεται και μεταξύ συντρόφων, υποτίθεται, ο ένας να βγάζει τα άπλυτα στη φόρα του άλλου. Γιατί σήμερα πραγματικά ο κόσμος αγωνιά με την ακρίβεια, αγωνιά με τους πληστηριασμούς και σε αυτά έχουν, αν ψάξει κανείς το νομοθετικό πλαίσιο που οδήγησε στο να χάνονται τα σπίτια του λαού στην πρώτη κατοικία, στους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς, θα βρει υπογραφές, ξέρετε, κάθε απόχρωση από κάτω. Και ποιον θα βρει απέναντι? Θα βρει μπροστάριδες. Γιατί σας λέω πού κρίνεται τελικά η αντιπολίτευση? Γιατί εκεί που λέμε ότι η κυβέρνηση θα βρίσκει μπαστούνια, όταν για παράδειγμα κυκλοφορεί ο κύριος ο κύριος Γεωργιάδης να κόβει κορδέλες στα φρεσκοβαμένα κέντρα υγείας και νοσοκομεία, που είναι όμως υποστελεχωμένα, βρίσκει μπροστά του γιατρούς και υγειονομικούς, βρίσκει μπροστά του κομμουνιστές μπροστάριδες, σε όλη την Ελλάδα που πήγε να σταθεί να κάνει φιέστες πάνω σε ένα διαλυμένο σύστημα υγείας. Πιστεύετε όμως, όταν μισό λεπτό, όταν το λέτε αυτό, βρίσκει κομμουνιστές μπροστά του, βεβαίως, ναι. Και όχι μόνο, έναν κόσμο. Ναι, εντάξει, έναν κόσμο που διαμαρτύρεται κτλ. Γιατί πιστεύετε ειλικρινώς ότι μπορεί να πιστεί ο ελληνικός λαός να εφαρμοστεί στην Ελλάδα ένα σύστημα κομμουνιστικό?
Το πιστεύετε αυτό? Πιστεύουμε ότι έχει το συμφέρον, αυτό παλεύουμε. Άλλο αυτό. Έχει το συμφέρον και μπορεί πραγματικά και γι' αυτό. Μάλιστα. Γι' αυτό είναι το Κομμουνιστικό Κόμμα. Και ξέρετε, αυτές τις μέρες από αύριο ξεκινάει και το φεστιβάλ της ΚΝΕ που συμπληρώνει 50 χρόνια. Θα πάω. Και εκεί συναντιούνται και κουβεντιάζουμε και πάνω. Και έχει και την Παρασκευή μια συζήτηση πάνω σε αυτά τα ζητήματα. Το τι σήμερα είναι αναγκαίο. Εντάξει, γιατί, βέβαια, κοιτάξτε, εσείς τα πράγματα βλέπετε μέσα από μια ιδεολογική οπτική, η οποία είναι τελείως διαφορετική από όλα τα υπόλοιπα κόμματα. Έχετε μια πολιτική τελείως διαφορετική από τους υπολείπους, διότι η ιδεολογική σας ταυτότητα είναι τέτοια που προσδιορίζει μια πολιτική τελείως διαφορετική από το σύστημα που ζούμε σήμερα. Που τελικά εμείς αναρωτιόμαστε. Εντάξει. Το σύστημα που ζούμε σήμερα είναι το προοδευτικό. Γιάννη, να βάλω αυτό το ερώτημα και ας το σκεφτείτε. Ήθελα να ρωτήσω την κυρία Κομινάκα συγκεκριμένα για το μείζον αυτό θέμα όπως εξελίσσεται, το μεταναστευτικό, επειδή αναφέρατε και τη Γερμανία. Η θέση του ΚΚΕ ποια είναι? Στο μεταναστευτικό. Πολύ συγκεκριμένα ότι δεν πρέπει καταρχάς να. Γιατί και οι ελληνικές κυβερνήσεις έχουν ευθύνη που έχουν επιλέξει να γίνει η χώρα μας δεσμοφύλακας. Εμείς θεωρούμε ότι θα πρέπει να εφαρμόζεται η συνθήκη της Γενέβης, να καταργηθούν οι κανονισμοί Δουβλίνου, είναι το νέο σύμφωνο μετανάστευσης που στην πραγματικότητα περιγράφει αυτά που στο όνομα της έκτακτης συνθήκης, των ενέκτακτων συνθήκων, πάει να εφαρμόσει σήμερα η Γερμανία. Το δίνει ως δυνατότητα σε πολλές περιπτώσεις. Και λέμε ότι οι πρόσφυγες θα πρέπει να μπορούν να πηγαίνουν στις χώρες του πραγματικού προορισμού τους, να έχουν άσυλο και όχι βέβαια με απαράδεκτες διακρίσεις, να βλέπουμε για τους που σωστά υπάρχει μια διαδικασία για τους Ουκρανούς πρόσφυγες, αλλά ξέρετε αυτοί είναι οι λευκοί χριστιανοί ορθόδοξοι πρόσφυγες και είναι άλλοι οι Σύριοι, Αυγανοί, Παλαιστίνοι. Συγγνώμη, ας έχουν αφήσουμε τους Ουκρανούς. Εδώ έχουμε μια χώρα, τη δική μας, η οποία χυμάζεται και εμείς, αλλά και οι πρόσφυγες και οι μετανάστες. Είμαι σύμφωνοι. Μα γιατί εσείς, ξέρετε, είμαι και από ένα νησί που το έχουμε βιώσει. Φυσικά. σε όλο μα γι' αυτό σας ρωτάω ένα λόγος παραπάνω. Το ότι επιλέξαν και οι ελληνικές κυβερνήσεις να μετατρέψουν τη χώρα και τα νησιά μας σε αποθήκες ψυχών, είναι μια συγκεκριμένη πολιτική επιλογή. Μα τι να κάνουμε. Η κοινή δήλωση Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν μου λέτε τι να κάνουμε όμως. Να διεκδικήσουν όπως αλλού, ξέρετε, κάνουμε τα πρωτοπαλίκαρα και παίρνουμε τα έβγη και τα ζήτω και στέρνουμε φρεγάτες μέχρι την Ερυθρά Θάλασσα. Να διεκδικήσουν οι άνθρωποι αυτοί να παίρνουν ταξιδιωτικά έγγραφα, να εξετάζουν τα αιτήματα ασύλου τους και να πηγαίνουν στις χώρες πραγματικού προορισμού τους και όχι να αποδεχόμαστε το ρόλο του δημοφύλακα μετατρέποντας τα ένα λεπτό, κυρία Κομινάκη, ένα λεπτό. Υπήρξαν βέβαια, κυρία Κομινάκη, υπήρξαν και χώρες. Και βεβαίως, και για να πω και όλη την εικόνα, και βεβαίως να μην συμμετέχουμε στους πολέμους που δημιουργούν τους πρόσφυγες. Και γιατί χώρες, την ώρα που υποτιθεί ότι είναι χώρα, δίνουμε μισό εκατομμύριο ευρώ για να πάνε οι φρεγάτες στην Ερυθρά Θάλασσα. Ναι, αλλά υπήρξαν και χώρες ως ελιαμπυρελιστικής λογικής. Παλιότερα, σοσιαλιμπεριαλιστικής λογικής, που μπαίνανε σε κράτη και κάνανε τις δουλειές. Εγώ δεν ονομάζω πια ποια χώρα, ο Μάο Τσετούκ τα λέγε. Λοιπόν, πάμε. Τι ονομάζει και τι αυτό ο καθένας, δεν έχει καμία σχέση. Σοσιαλιμπεριαλιστής είναι μια κατηγορία η οποία έκανε αυτά. Λοιπόν, πάω ο κύριος Σαχινίδη, κύριο Χρυσομάλη και μετά. Διαφορετικά. Με συγχωρείτε. Η ιστορία έχει γραφτεί πολύ διαφορετικά. Πώς δεν έχει γραφτεί διαφορετικά, δεν έχουμε ζήσει. Εγώ δεν έχω ζήσει ούτως ή άλλως. Έχουν και έχουν. Της εποχής του Μάο Τσετούκ. Ναι, τότε είμαι εγώ. Καλά, δεν υποσχέθηκα καμιά σχέση, αλλά δεν καλά, λοιπόν, κύριε Σαχινίδη, ποια είναι. Βάλτε το βίντεο. Ένα ρε μαμάνθο, δεν θέλω να κόψεις την καλλιτεχνική μου πορεία. Θα με θαυμάσουν και οι σύντροφοι, θα μου δώσουν σίγουρα να κάνουν ένα guest στο φεστιβάλ της ΚΝΕ. Από το φεστιβάλ της ΚΝΕ με πέταξε έξω για να τραγουδήσει αυτή. Ενώ εμένα ήθελα παφίλης. Και πέσαμε πάνω στο φεστιβάλ της ΚΝΕ, του παλιού και. Ούτε εγώ με την Ινέτα, στο φεστιβάλ της ΚΝΕ του 78. 14 ταινίες, 8 βιβλία και ένα μικρό, χώρια οι μουσικές. Και όλα αυτά σε μία εβδομάδα. Αυτό μωρί πια δεν είναι εκπαίδευση. Το φεστιβάλ της ΚΝΕ οδηγητή είναι. Αλλά ωραίο φεστιβάλ. Τι σουβλάκια είχαν. Τι κάτι ανατολικό Γερμανούς. Καλά παιδιά έχασα και τα τηλέφωνά τους. Τι το Γιωργάκι τον Ταλάρα σε φιλική συμμετοχή. Φοβερή. Οι κλίτες φοβεροί φτιάξαν ένα καταπληκτικό βίντεο. Δείχνουν το χιούμορ. Περνάνε το μήνυμα, αν το κανείς προσέξει, περνάνε και το μήνυμα. Και νομίζω ότι είναι 50 χρόνια τώρα, έτσι δεν είναι, 50 χρόνια. 50 χρόνια και γιορτάζονται με τον καλύτερο τρόπο σε αυτό το τετραήμερο. Έχουμε και εδώ, για να μην λέτε ότι δεν το βάζουμε. Και είναι το μόνο φεστιβάλ που προβάλλουμε εμείς.
Γιατί το Πασόκ είχε και αυτό, αλλά το έκοψε. Νομίζω ότι το φεστιβάλ της ΚΝΕ είναι θεσμός. Πολύ ωραία. Καθιερώθηκε ως θεσμός. Έχουν περάσει πολιτιστικοί γίγαντες από το φεστιβάλ. Ναι, αλήθεια. Και σήμερα πραγματικά γιορτάζει με τον πιο καλό τρόπο τα 50 χρόνια ιστορίας του, με πάνω από 400 καλλιτέχνες που θα περάσουν αυτό το τετραήμερο από όλες τις σκηνές. Είναι ένα πολύ μεγάλο και πολιτικό και πολιτιστικό γεγονός. Πραγματικά αποτελεί ανάσα. Να σημειώσουμε ότι μπορεί να πάει ο καθένας. Δεν είναι. Φυσικά, δεν πρέπει να σε εκδικηθεί. Αποτελεί ανάσα ιδιαίτερα και στις γειτονιές της Αθήνας, αλλά και σε μια εποχή. Είδατε, βλέπετε πώς με προβοκάρει. Μου λέει, μπορεί να πάει ο Άδωνης Γεωργιάδης. Μάλλον δεν θα βρίσκει τόπο να σταθεί, γιατί ξέρετε. Εκεί θα δει τι σημαίνει. Εκεί θα νιώσει ότι είναι μίζερη δική του η πολιτική, δική του πολιτική που εφαρμόζει, και όχι αυτή που συναντάει, που είναι πραγματικά. Δεν τον πειράζει αν πήγε. Είναι πραγματικά η νιώτη του κόσμου, όλοι εκεί μαζεμένοι. Και ξαναλέμε ότι πραγματικά αποτελεί ανάσα, γιατί όταν σήμερα η νέα γενιά κόβει, για παράδειγμα, από τα είδη διατροφής, το να μπορεί να βρει μέσα σε αυτές τις 4 μέρες τόσους καλλιτέχνες μαζί σε μια πραγματικά... σε μια που είναι, πώς το λέω, προσφέροντας ένα τέτοιο πολιτικό και πολιτιστικό γεγονός, που πραγματικά ακουμπά στις αγωνίες, έχει πολύ ενδιαφέρουσες συζητήσεις, εκθέσεις, έρχεται σε επαφή με την ιστορία και βέβαια έχει πολύ γόνιμους προβληματισμούς, δεν είναι μόνο τα πολιτιστικά γεγονότα. Ξέρετε ότι σε όλη τη διάρκεια υπάρχουν σε όλα τα στέκια πολύ ενδιαφέρουσες συζητήσεις, προβληματισμοί, και έρχονται πολλά νέα παιδιά που ακούνε προβληματισμούς και ακούνε την πραγματική θέση του ΚΚΕ, που πολλές φορές και τις πραγματικές τους θέσεις που δεν τις ακούνε στα μέσα. Πού γίνεται το φεστιβάλ? Είναι στο Πάρκο Τρίτσι, όπου είναι πολλά χρόνια εκεί, 18, 19, 20, 21 Σεπτέμβρη. Και το Σάββατο βεβαίως, τελευταία μέρα του φεστιβάλ, είναι η κεντρική πολιτική ομιλία με το Γενικό Γραμματέα, το κόμματο, Θεοδόρη Κοτσαντή, το γραμματέα της ΚΝΕ.